Δεν τους φτάνουν τα συσσωρευμένα χρέη από το παρατεταμένο κλείσιμο. Οι επαγγελματίες εστίασης από τη Χαλκίδα έχουν να αντιμετωπίσουν και τους αδίστακτους κλέφτες. Δυστυχώς, η ερημιά που επικρατεί στους δρόμους μετά τις 9 το βράδυ έχει αυξήσει κατά πολύ τις κλοπές και ειδικά στον χώρο της εστίασης. Όπως δηλώνει ο πρόεδρος σωματείου Ξένιος Ζεύς, Βασίλης Ευθυμίου, έχει στα χέρια του πάνω από 20 καταγγελίες από συναδέλφους του. Δυστυχώς, τίνει να γίνει μάστιγα στη Χαλκίδα. Οι κλοπές του καταστημάτων. Έχω πάνω από 20 καταγγελίες καταστημάτων εστίασης στην πόλη της Χαλκίδας, οι οποίες έχουν το τελευταίο διάστημα υποστεί διάρρηξη. Οι ληστές μην είναι έχοντας να βρουν λεφτά στο ταμείο. Τις περισσότερες φορές παίρνουν από ήχο, εξοπλισμό, μπουκάλια με ποτά και πολλά άλλα αντικείμενα τα οποία θεωρούν ότι είναι χρήσιμα για αυτούς. Από καρέκλες, ομπρέλες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Πάνω από 20 είναι πολλές οι καταγγελίες, έτσι. Μιλάμε για ένα μεγάλο αριθμό, κυρίως στο κέντρο της Χαλκίδας. Είναι κυρίως στο κέντρο της Χαλκίδας και συνήθως στα παραλιακά μέτωπα. Έχω ενημερώσει τον λιμενάρχη, τον κύριο Φλουρί. Είναι ενήμερος ο αστυνομικός διευθυντής, ο κύριος Κουφός. Έχουν περάσει ήδη 2 εβδομάδες. Περιμένω. Δεν βρεθεί κάτι. Δυστυχώς δεν έχει βρεθεί κάτι. Ήδη τα χρέη που έχουμε συσσωρεύσει είναι πάρα πολλά. Έχουμε να αποθέσει τις ελπίδες στην αστυνομία. Περιμένουμε έστω τη σύλληψη των δραστών για να μειωθούν τα κρούσματα. Μιλάμε για ομάδα τώρα, έτσι. Για να γίνει, να μεταφέρει στο ολόκληρο εξοπλισμό, δεν το κάνει ένας και δύο. Ναι, είναι ολόκληρη ομάδα. Έχουν καταγραφεί πολλές φορές από τις κάμερες.